ένα παραμύθι της Ευγενίας Φακίνου. Διαβάζει η Βασιλική Αρβανιταντώνη. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα χωριό κοντά στη θάλασσα, ζούσε η κυραλένη. Ο άντρα της, ο καπετάν Νικόλας, ταξίδευε και ταξίδευε και ταξίδευε, αφού ακόμα δεν είχε δει τα μωρά που γέννησε η κυραλένη την άνοιξη. Τα καμάρωνε τα δίδυμά τη η κυραλένη, το Γιώργη και τη Μαρία. Τα έβγαζε στον κήπο να ανασένουν τη μυρωδιά της λεμονιάς και της νερατζιάς, να ακούνε το κελάιδεμα των πουλιών για να μιλήσουν γρήγορα. Ερχόντουσαν και οι κουμπάρες από δίπλα και τότε άρχιζαν όλες το τραγούδι, τις ιστορίες, τα παραμύθια, το κέντημα και την ταντέλα και πέρναγε η ώρα. Πέρναγε η ώρα, πέρναγε ο καιρός. Η κυραλένη δεν βλέπει πια να κεντήσει και του καπετάν Νικόλα τα γόνατα πονάνε στη θάλασσα. Τα δίδυμα μεγάλωσαν, η Μαρία έγινε ολόκληρη κοπέλα και τι κοπέλα! Σαν βγαίνει στο περιβόλι, τα λουλούδια γέρνουν πάνω της, την παρακαλάνε να τα κόψει. Τα πουλιά της λένε χίλια τραγούδια και όταν καρφώσει στα μαλλιά το βυσσινή γαρίφαλο, αναστενάζει όλη η γειτονιά. Αχ, Μαρία! Αλλά και ο Γιώργης δεν πάει πίσω, παλικαράκι με στριφτό μουστάκι και μάτια σαν ελιές. Αυτός τώρα δουλεύει για το σπίτι, καβάλα στα λογό του την αστραπή τρέχει στα χωράφια και κάνει δουλειά για δέκα. Πολλά τσουβάλια στάρι, καλαμπόκι και κρυθάρι θα κάνουν και φέτος. Όμως δεν θα είναι όλα δικά τους και ας δούλεψε τόσο σκληρά ο Γιώργης. Τα μισά θα τα πάρει όπως πάντα ο αφέντης, ο αγάς. Όταν έβγαινε βόλτα ο αφέντης, ο αγάς, όλοι έπρεπε να σκύβουν το κεφάλι. Μπροστά πήγαινε αυτό αυτός που κράταγε το τσεκούρι, πίσω αγάς και πιο πίσω αυτοί που μάζευαν τα τρόφιμα και τα χρήματα. Και όποιο ήθελα μην έβινε. Κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει. Χρόνια τώρα ο αφέντης ο αγάς έκανε ό,τι ήθελε. Ο Γιώργης, η Μαρία και τα άλλα παλικάρια του χωριού όλοι υγοψιθύριζαν «Ως εδώ και μη παρέκει». Αλλά μόνο σιγοψιθύριζαν. Μια μέρα ο αφέντης ο αγάς φώναξε το Γιώργη και του είπε «Μεγάλη ζημιά μου κάνε πάλι η γοργόνα». Βούλιαξε πέντε μου καράβια φορτωμένα με τάξια από τη Μοσούλη και σφουγγάρια από το Τούνεζι. Σε διατάζω να μπει ένα καράβι μου και να μην γυρίσει πίσω, αν δεν μου φέρει τη γοργόνα. Θέλω τη γοργόνα στο κλουβί, αλλιώ θα πάρω τη Μαρία την αδερφή σου. Ο Γιώργης χλώμιασε και χωρίς να πει τίποτε ξεκίνησε για το μακρινό ταξίδι. Είχανε δέκα μέρες στη θάλασσα όταν ξενέρισε η γοργόνα. Όλα τα μπλε και τα πράσινα και τα βιολετιά χρώματα τα είχε πάνω της. Οι ναύτες την κοίταζαν βουβή. «Τι όμορφη που είσαι», είπε ο Γιώργης. «Λυπάμαι που θα πρέπει να σε φυλακίσω στο κλουβί». Η γοργόνα σιγογέλασε και του είπε όποιος μπορεί και με βλέπει δεν θέλει να με φυλακίσει. Ο Γιώργης δεν καλό κατάλαβε τι ακριβώς εννοούσε. Μη χάνεις εδώ τον καιρό σου παλικάρι μου, του είπε η κοργόνα. γρήγορα στον τόπο σου, η Μαρία κινδυνεύει. Και βουτώντας τα νερά εξαφανίστηκε. Φύσα μαίστρο μου, φύσα όσο μπορεί, σιγομουρμούριζε ο Γιώργη. Φύσα να φτάσουμε μια ώρα αρχίτερα στο χωριό. Αχ, αν έπαθε τίποτα η Μαρία. Νύχτα έφτασε στο χωριό ο Γιώργης, μα του φάνηκε αλλιώτικο. Ούτε γάβγισμα σκύλου άκουσε, ούτε φως λιχναριού φάνηκε σε παράθυρο. Το χωριό έμοιαζε έρημο. Όλο ένα και πιο ανίσχος ο Γιώργης έφτασε σπίτι του. Κανείς. Κοιτάζει στην αυλή, στο κοτέτσι τίποτε. «Φύγανε», ακούστηκε μια φωνή. Γυρνάει ο Γιώργης στο κεφάλι και βλέπει το παγόνι το αγαπημένο πουλί της Μαρίας που μίλαγε με ανθρώπινη μιλιά. Έγινε μεγάλος χαλασμός ξανά το παγόνι. Εκείνη την ώρα τρεις από τους ναύτες του καραβιού ήρθαν στο σπίτι του Γιώργη. «Τα σπίτια μας είναι άδεια, δεν είναι κανείς, τι έγινε» «Θα σας πω αμέσως» είπε με επίσημη φωνή το παγόνι. Την Κυριακή γινόντουσαν οι γάμοι του Γιάννου και της παγόνας. Όλο το χωριό ήταν καλεσμένο στο γάμο. Η παγώνα στεκόταν στολισμένη στην αυλή του πατρικού σπιτιού της. Φορούσε το χρυσοκέντη, το νυφιάτικο φόρεμα που φόρεσε νύφη πριν από αυτή και η μάνα της και η γιαγιά της και η προγιαγιά της. Κοίταξε και λίγο τις γλάστρες της, τη γάτα της, την πέρδικα που τους γλυκοκελάιδαγε από το κλουβί και ξεκίνησε για την εκκλησία. Μπροστά πήγαιναν τα όργανα και ακολουθούσε η νύφη ανάμεσα στον πατέρα και τη μάνα της. Απ' τα παράθυρα και τις πόρτες της γειτονιάς, οι φίλες της παγόνας έριχναν ρύζι και φώναζαν «Καλό στερέωμα, καλό ρύζικι». Στο σπίτι του Γιάννου είχε τελειώσει από νωρί το ξύρισμα και το στόλισμα του γαμπρού. Τα πρικιά της νύφης είχαν φτάσει φορτωμένα πάνω στα μουλάρια, κουβέρτες, φλοκάτες, τετζερέδια, ακόμα και το σίδερο με τα καρβουνάκια. Οι συγγενείς του Γιάννου είχαν στείλει τις στο σπίτι της νύφης. Όλα ήταν έτοιμα. Ο κουμπάρος έπιασε το όμορφο στολισμένο άλογο που καθόταν ο Γιάννος και ξεκίνησαν για την εκκλησία. Όλο το χωριό χώρεσε στο μικρό εκκλησάκι του Άιμινά. Ο παπάς αφού τέλειωσε τη γαμήλια λειτουργία έδωσε και φίλησαν τα στέφανα. Μετά βγήκαν όλοι στην αυλή και άρχισε το γλέντι. Είχε πια νυχτώσει. Αλλά το γλέντι συνεχιζόταν και θα συνεχιζόταν για πολύ ακόμα. Ο γαμπρός και η νύφη χόρεψαν το πρώτο σιρτό. Μετά χόρεψαν κι όλοι οι καλεσμένοι. Η Μαρία και οι φίλες της τραγουδούσαν για την ομορφιά της νύφης. Το τουμπελέκι, το ούτι, το κλαρίνο συνόδευαν το χορό και το τραγούδι. Και εκεί που όλα ήταν χαρούμενα φάνηκε ο αφέντης ο αγάς με τους δικούς του. Συνηθισμένος να κάνει ό,τι θέλει φώναξε κρασί και μέζε για τα παλικάρια μου. Και εσύ, Μαρία, σήκω να χορέψουμε. Όλοι πάγωσαν. Τέτοια προσβολή. Η Μαρία δεν τα χασε και με σταθερή φωνή του είπε «Δεν χορεύω με το ζόρι». Αυτό ήταν. Η συνοδεία του αφέντη του αγά σήκωσε τα όπλα. Οι δικοί μας τράβηξαν τα σπαθιά. Του Γιώργη τα χίλια τρέμανα από το κακό του. «Αρκετά!» φώναξε και τράβηξε το σπαθί του. «Τώρα θα δει!» Μη! του φώναξαν οι άλλοι και τον κράτησαν σφιχτά από τα χέρια. Αφήστε με! Αρκετά πια με τον Αφέντη, τον Αγά! Δεν έχει νόημα, Γιώργη, του είπαν οι άλλοι. Είμαστε λίγοι και είναι πολλοί. Δεν είμαστε πια λίγοι, είπε ο Γιώργη. Και στα άλλα χωριά το έχουν αποφασίσει. Οι δικοί μα που είναι τώρα. Οι ανήμποροι πήγανε σε άλλα χωριά πιο ήσυχα. Οι νέοι βγήκαν στο βουνό, είπε το Εμπρό λοιπόν για το βουνό είχε ξεμητήσει ο ήλιος από την Ανατολή όταν έφτασαν στους πρόποδες του βουνού. Όλα ήταν ήσυχα, τίποτα δεν φαινόταν, τίποτα δεν ακουγόταν και ξαφνικά κοκκίνησε το βουνό από τα φεσάκια και μια ελληνική σημαία ξεδιπλώθηκε. «Καλύτερα μια ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή», ήταν κοριτσίστικη φωνή που το είπε, αλλά αρκετά δυνατή για να καταλάβει ο Γιώργης τη φωνή της Μαρίας. Νευτερά στα πόδια ανέβαιναν τώρα το βουνό να ενωθούν με τους άλλους. Ήταν 22 Μαρτίου του 1821.